Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πρόοδο αλλά και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Να πάμε στον Νίκο Αρμένη, ο οποίος θα μας πει για το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά και για τις δηλώσεις του επικεφαλής της Τρόικα και εκπροσώπου του Ταμείου, Πολ Τόμσεν. Νίκο. Καλό σας μεσημέρι. Σημαντική πρόοδο αλλά και παρατηρήσεις για καθυστερήσεις και αποκλήσεις διαπιστώνει ο Πολ Τόμσεν σε χθεσινοβραδινές του δηλώσεις. Στην έκθεσή της, η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα αναφέρει συγκεκριμένα ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι πολύ πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ άλλων, επίσης επισημαίνει ότι με πρωτοφανή ευρωπαϊκή διεθνή υποστήριξη και σταθερή δημοσιονομική προσαρμογή, η χώρα είναι στο κατόφλι της επίτευξης πρωτογενούς ισοζυγίου, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο επίτευγμα. Σε ό,τι αφορά την κριτική για τις μεταρρυθμίσεις, διευκρινίζει ότι προσκρούν μέσα από επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις σε συμφέροντα επηρεάζοντας το επενδυτικό κλίμα. Η ευθύνη, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παραμένει για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις με ταχύτητα ώστε να ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Επιπλέον, κατονομάζονται καθυστερήσεις και στην τιμολόγηση των φόρων ακίνητης περιουσίας, υπερβάσεις στις δαπάνες για την υγεία και αδυναμίες στον μηχανισμό ίσπραξης φόρων. Ωστόσο, καταγράφονται αναλυτικά τα συμφωνηθέντα μέτρα και σημειώνεται ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του έτους έως σήμερα είναι σε γενικές γραμμές συνεπή με τους στόχους. Ειδική αναφορά υπάρχει επίσης στις εξόδους από το δημόσιο και στην αντικατάσταση των απολυθέντων από νέο προσωπικό με τα απαιτούμενα προσόντα. Ναι, μεν αλλά λοιπόν και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στις δηλώσεις του Πολ Τόμσεν. Νίκο Αρμένη, σε ευχαριστώ.